και συντήρηση των κρατικών οχημάτων, σύμφωνα με έρευνα της Offsite Auto. Φιλοξενούμε τον διευθυντή της εφημερίδας και συνάδελφο Στέλιο Κυθρεώτη. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν, όταν λέμε κρατικά οχήματα, εννοούμε υπουργικά, αστυνομικά, πυροσβεστικά και σίγουρα τα οχήματα των Δήμων, που αντιλαμβάνομαι εκεί γίνεται το μπάχαλο, έτσι. Είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα επίσημα τα κρατικά οχήματα είναι τα οχήματα των Υπουργείων, όπως προανέφερες, της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα αυτοκίνητα των ημικρατικών οργανισμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία δεν ονομάζονται κρατικά οχήματα. Είναι εντός εισαγωγικών κρατικά. Ναι, είναι. Υπάγονται σε προϋπολογισμούς οι οποίοι έμμεσα αφορούν το κράτος. Και φαντάζομαι δεν υπάρχουν πουθενά στοιχεία και αριθμοί για το πόσα είναι αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, διότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής. Το λεγόμενο σε άλλες χώρες μητρό κρατικού στόλου. Άρα ένα το κρατούμενο. Πρέπει να γίνει αυτό. Σίγουρα. Δεν υπάρχει. Υπολογίζεται ότι τα κρατικά και τα αυτοκίνητα του ημικρατικού και της τοπικής αυτοδιοίκησης υπερβαίνουν τις 9.000 συνολικά. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Επομένως, ποιες δραστικές λύσεις προτείνετε για εξοικονόμηση χρημάτων από τη χρήση πρώτα αυτών των οχημάτων? Αυτό που έχει διαφανεί ξεκάθαρα από την δειγματοληπτική, πρέπει να πω, έρευνα που έχουμε κάνει, είναι ότι κυρίως στην κατηγορία της τοπικής αυτοδιοίκησης υπάρχει τεράστιο περιθώριο για εξοικονόμηση κόστους. Ο πρώτος τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι με τη χρήση του γνωστού GPS, του συστήματος το οποίο δίνει όλες τις πληροφορίες για το πού κινείται το όχημα, την ταχύτητα και άλλες πληροφορίες όπως... Άρα για να μην γίνονται περίεργες διαδρομές που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κάθε Δήμου, έτσι. Και όχι μόνο, θα έλεγα ότι μέσα από το σύστημα αυτό μπορείς να δεις αν ένας οδηγός υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, εάν οδηγεί οικονομικά ή όχι. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες αν ληφθούν υπόψη, σίγουρα θα εξοικονομηθεί τεράστιο κόστος. Και εξοικονομήσεις από τη συντήρηση? Η συντήρηση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τα κρατικά οχήματα, υπάρχει μια πολύ καλή προσπάθεια από την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, η οποία συντηρεί μέρος των κρατικών οχημάτων. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα δίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες, οπότε αντιλαμβάνεστε αυτό από μόνο του. Χρήζει βελτίωσης, όχι γιατί θα πρέπει να τα φτιάχνουν όλα στην ηλεκτρομηχανολογική, απλά δεν, όπως φάνηκε από την έρευνα, θα μπορεί να γίνει καλύτερα η όλη δουλειά. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα. Δηλαδή, ο κάθε μικρατικός οργανισμός και η κάθε τοπική αυτοδιοίκηση έχει το δικό της σύστημα. Έχουμε δει δηλαδή καταγραφές οχημάτων, χειρόγραφα, χιλιομετρικές αποστάσεις, υπάρχουν βιβλία που δεν τηρούνται. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και πραγματικά δεν βλέπω κανέναν απολύτως λόγο γιατί να μην γίνει το συντομότερο δυνατό μια επικαιροποίηση, όχι επικαιροποίηση, το μητρό αυτό της καταγραφής του στόλου, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Αν γίνει μια σύγκριση, απόλυτη σύγκριση με κάποιους δείχτες οι οποίοι μπορούν εύκολα να μπουν κάτω στο τραπέζι. Για παράδειγμα, το κόστος αγοράς, τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει, πόσα καύσιμα έχει ξοδέψει, τι συντήρηση χρειάστηκε. Αν τα κάνεις όλα αυτά για όλα τα αυτοκίνητα, αυτομάτως θα χτυπήσει κόκκινο σε κάποια από αυτά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, δεν ανακαλύπτουμε το τροχό. Απλά, σίγουρα, το πρόβλημα αυτό είναι διαχρονικό. Έχει περάσει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Περνάει μέσα από τους προϋπολογισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ημικρατικών οργανισμών και των Υπουργείων και είναι βέβαιο ότι η εξοικονόμηση θα είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή μιλάμε
για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ίσως και εκατομμύρια. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτά που λέτε θα φτάσουν στα αυτιά αυτών που πρέπει, γιατί στο κάτω-κάτω οι δικές μας τσέπες είναι που αδειάζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στις τομές. Εμείς αλλάζουμε εντελώς κλίμα, γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα και η κάμερα του Sigma Live βρέθηκε στο κατεχόμενο μοναστήρι στη Μύρτου. Εικόνες ερήμωσης και εγκατάλειψης συνθέτουν το σκηνικό. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Μαρία Στυλιανού.